Θα είναι η αγαπημένη μου ώρα που έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον συνάδελφο αρχισυντάκτη του Alpha News Live, Νικόλα Ζανέτο. Καλώς όρισες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συζητήσεις μας, γιατί είναι και πολύ ωραία αυτά που συζητάμε για τις εκλογές στις ΗΠΑ με τους πρωταγωνιστές. Είναι και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα πούμε. Όχι επί της ουσίας, αλλά τουλάχιστον σημειολογικά, αν θες. Έχουν όλα τη σημασία τους. Να ξεκινήσουμε όμως από το φιλμάκι που μόλις παρακολουθήσαμε. Αν ρωτούσες πριν ένα χρόνο τους υποστηριχτές του Τραμπ τι θα ήθελαν να ήταν η κορυφαία στιγμή, όπως είδαμε σε αυτό το φιλμάκι, ίσως να σου έλεγαν ότι ήθελαμε τα εγγένεια του τείχου στο Μεξικό και τον πρόεδρο του Μεξικού να παραδίδει και την επιταγή για την εξόφληση του κόστους ή ακόμα και την Κίνα να συνθηκολογεί μετά τον εμπορικό πόλεμο ή και τον Κιμ Γιονγκ Ουν να δίνει πίσω τα πυρηνικά του. Τελικά βρέθηκε αυτή η μέθοδος από το επιτελείο του Τραμπ να εμφανιστεί πιο ισχυρός από τον κορονοϊό, ηγετική εμφάνιση, να χαιρετάει τον κόσμο σαν να μην συνέβη τίποτα και να στέλνει το μήνυμα ότι συνεχίζει η προεκλογική εκστρατεία κανονικά. Εντάξει, Νικόλα, και οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν έχουν πάντα happy end. Ναι. Αν δεν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ, θα το θυμόμαστε πάντα στον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου να χαιρετάει και να βγάζει τη μάσκα του έτσι προκλητικά. Τώρα είναι και μια συζήτηση σε εξέλιξη αν θα γίνει τον debate της επόμενης εβδομάδας ανάμεσα στο Τραμπ και τον Biden. Ο Biden είπε θέλω να τηρηθούν τα πρωτόκολλα αν γίνει και θέλω διαβεβαιώσεις ότι ο πρόεδρος είναι όντως καλά στην υγεία του. Τραμπ φυσικά έχει κάνει περισσότερα από 50 tweets σε 24 ώρα, δηλώνοντας ότι είναι πανέτοιμος για το επόμενο debate. Ναι, είναι, λες, αυτό το κοκτέιλ που παίρνει να τον έχει κάνει τούρπο, έτσι όπως τον βλέπουμε. Γράφτηκαν πάρα πολλά σενάρια για το τι πειραματικά φάρμακα ενδεχομένως να του έδωσα. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε μετά βεβαιότητας για να πούμε. Είναι σενάρια όλα αυτά. Αύριο, ξημερώματα 4 το πρωί. Ναι, έχουμε την τηλεμαχία των υποψήφιων αντιπροέδρων. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό πολύ να δούμε γιατί, να δούμε και τους αντιπροέδρους τι έχουν να πούν. Διότι, Νικόλα, το λέγαμε και πριν, μπορεί να είναι οι επόμενοι πρόεδροι. Θα κάνουμε μια μακάβρια ανάλυση τώρα, αλλά είναι μια ανάλυση που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα για να αναδείξουν πόσο σημαντικός θα είναι ο ρόλος του επόμενου αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραμπ και Μπάιντεν είναι οι πιο ηλικιωμένοι υποψήφιοι πρόεδροι στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο αντιπρόεδρος, τα μοναδικά καθήκοντα που έχει, εκτός και αν του ανατεθεί κάτι άλλο από τον εκάστοτε πρόεδρο, είναι στην ουσία να τον αντικαθιστά σε περίπτωση που αυτός πεθάνει ή κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει τη χώρα. Είχαμε 9 περιπτώσεις τέτοιες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να αναφέρουμε κάποιες. Λίντον Τζόνσον το 1963 αντικατέστησε τον δολοφονηθέντα Τζον Κένεντι. Το 1945 ο Χάρι Τρούμαν τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ, ο οποίος πέθανε. Και το 1901 ο Ρούσβελτ τον δολοφονηθέντα Μακκίνλι. Άρα έχοντας δύο υποψηφίους οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία. Με την αντικατάσταση προχωράει θητεία χωρίς να χρειάζεται να γίνουν εκλογές έκτακτες. Αυτό δεν είναι το... Ναι, προχωράει η θητεία κανονικά. Αυτό, ναι, για να το καταλάβει την και ο κόσμος. Ολοκληρώνει ο αντιπρόεδρος σε αυτή την περίπτωση και μέσω πανδημίας είδαμε ήδη το... Δηλαδή αν εκλεγεί κάποιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έχει θητεία 2-3 μηνών και πεθάνει, τα επόμενα χρόνια, με υπολοιπόμενους κάποιους μήνες, θα είναι ο αντιπρόεδρος. Πρόεδρος. Απλά για να το εξηγήσουμε και στον ναι, κόσμο. Ακριβώς. Ο αντιπρόεδρος θα γίνει ο πρόεδρος και θα τελειώσει τη θητεία του πρόεδρου. Συνεπώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία η αυριανή τηλεμαχία των υποψήφιων αντιπροέδρων. Να δώσουμε έτσι και λίγο τα προφίλ. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όλοι περιμένουν ότι ο Μάικ Πένς και η Καμάλα Χάρις θα μπουν στην ουσία των συζητήσεων, κάτι που δεν έκαναν στον debate το προεδρικό. Θα ακούσω περιμένουμε... και το shut up από κάποιον από αυτούς τους δύο, θα πούμε ότι δεν έχουμε, η ανθρωπότητα πάει στο χείλος του γκρεμού και της καταστροφής. Αυτό θα σου έλεγα ότι δεν αναμένω τέτοια συμπεριφορά από τους δύο. Ναι, μεν ο Mike Pence είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος, βαθιά θρησκευόμενος, έχει συντηρητικές απόψεις, είναι χαμηλών τόνων όμως. Έχει έτσι την επιχειρηματολογία του, αλλά χωρίς να υψώσει ποτέ τον τόνο της φωνής του, θα κληθεί να υπερασπιστεί όπως και ο Τραμπ
την πορεία της κυβέρνησης στο θέμα της διαχείρισης της πανδημίας. Από την άλλη, η Καμάλα Χάρις είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια. Πρώτη φορά θα βρεθεί σε ένα προεκλογικό debate αυτού του μεγέθους. Συνεπώς είναι και για αυτή πάρα πολύ σημαντικό. Θα αναμένεται να παίξει το χαρτί των φυλετικών διακρίσεων κυρίως. Είναι Αφροαμερικανή και αναμένεται να εστιάσει σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το debate. Μάλιστα. Θα μας ενημερώσεις και αναμένουμε με ανυπομονησία. Εδώ να πούμε ότι για να μην, επειδή ήταν έτσι λίγο όπως το είπες για τους 74χρονους, ότι είναι ηλικιωμένοι πολύ κλπ. Μιλάμε για ηλικιακά συγκριτικά με τους προηγούμενους. Για να μην θίξουμε, έχουμε αρκετούς τέτοιας ηλικίας και εδώ στη χώρα μας. Δεν το λέμε εμείς. Οι επιστήμονες λένε ότι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή